Κύριε Τεράκη, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε θερμά από την πλευρά του News Hub για την αποδοχή της πρόσκλησής μας προκειμένου να κάνουμε αυτή την συνέντευξη, την παραγωγή του podcast. Θα μιλήσουμε για κριτικά προϊόντα, για κριτική διατροφή. Είστε αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Κρήτης στο θέμα της, στον τομέα της αγροδιατροφικής, στη διασύνδεση ανάδειξη της κριτικής διατροφής, της κριτικής γαστρονομίας και τη διασύνδεση του γενικότερα του αγροδιατροφικού τομέα με το κριτικό προϊόν, το τουριστικό. Θα μιλήσουμε και για πολιτική, γιατί γνωρίζει η κοινωνία, γνωρίζει ο κόσμος ότι είστε και υψηλόβαθμος στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και κοντά, θα έλεγα, στο περιβάλλον του Προέδρου, του κυρίου Ανδρουλάκη. Ευχαριστώ θερμά. Να ξεκινήσουμε την συνέντευξη. Καλησπέρα. Καταρχήν, κύριε Βαρδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Κύριε Τζεδάκη, έχει βάλει ένα τεράστιο στοίχημα, θα λέγαμε, τα τελευταία χρόνια η Περιφέρεια Κρήτης, ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Αρναουτάκης. Έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της αγροδιατροφής, στην ανάδειξη της κριτικής κουζίνας, των κριτικών προϊόντων και τη διασύνδεσή τους με τον τομέα του τουρισμού. Η αγωνία όλων είναι να ενισχύσουμε τα κριτικά προϊόντα, να αναδείξουμε την κριτική γαστρονομία με το τουριστικό μας προϊόν. Και θα ήθελα, ως αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, να μου κάνετε έτσι ένα μικρό εισαγωγικά απολογισμό της δράσης σας. Καταρχήν, κύριε Βαρδάκη, θα πρέπει να πούμε ότι η Κρήτη είναι μια παραγωγική περιφέρεια όπου παράγει πάρα πολλά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, το κρασί, τα τυροκομικά, τα τσιπευτικά, το μέλι, τα βότανα και πολλά άλλα προϊόντα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει γίνει μια σημαντική πρόοδος σε αυτό να έχουμε ανταγωνιστικά προϊόντα. Και τι σημαίνει ανταγωνιστικό προϊόν? Σημαίνει πρώτα απ' όλα ποιότητα. Ποιότητα του προϊόντας, η οποία έρχεται μέσα από μια συνεχή εκπαίδευση που ξεκινάει από το χωράφι και την καλλιέργεια μέχρι την τυποποίηση του τελικού προϊόν. Το δεύτερο πράγμα που σημαίνει ένα ανταγωνιστικό προϊόν είναι χαμηλό κόστος παραγωγής, μεταποίηση, τυποποίηση, ώστε να φτάσει στον καταναλωτή σε μια τιμή τέτοια προσιτή, ώστε να μπορεί να τα αγοράσει. Και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που η αγοραστική δύναμη των πολιτών είναι πάρα πολύ μικρή. Και το τρίτο σημαντικό είναι η τυποποίηση των προϊόντων. Και σε αυτό πάνω και η περιφέρεια έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί ένα τυποποιημένο προϊόν, κύριε Βαρδάκη, είναι το προϊόν εκείνο που μπορεί να αποκτήσει την υπεραξία που το αναλογεί. Διότι είναι ένα ασφαλές προϊόν με προδιαγραφές, με ετικέτα, που μπορεί να κερδίσει την ταυτότητα, να κερδίσει μια υπεραξία που να πάρει και ο παραγωγός, και ο μεταποιητής και εν τέλει ο καταναλωτής να έχει ένα πολύ ποιοτικό προϊόν. Τώρα, γίνονται διάφορες δράσεις, προωθητικές δράσεις από τη μεριά της περιφέρειας. Πριν πάμε στις προωθητικές δράσεις, θέλω να μου πείτε το εξής. Ο κριτικός παραγωγός το έχει κατανοήσει αυτό, την ουσία της ετικέτας, να υπάρχει το brand name Κρήτη, να φεύγει τυποποιημένο το προϊόν του στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, την ευρωπαϊκή αγορά. Πόσο σημαντικό είναι? Βεβαίως το έχει κατανοήσει, γιατί βλέπουμε, φαίνεται και από τα αποτελέσματα, διότι πάρα πολλές επιχειρήσεις κάνουν ένα νέο ξεκίνημα. Εμείς, θα σας πω για παράδειγμα, σαν αγροδιατροφική σύμπραξη και μόνο, ξεπερνάμε τις 150 επιχειρήσεις που τυποποιούν προϊόντα της Κρήτης, αλλά γενικότερα σε όλη την Κρήτη είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις που τυποποιούν το προϊόν. Σε όλα τα προϊόντα υπάρχει μια μεγάλη πρόοδος αυτό, όπως το κρασί, όπως το ελαιόλαδο, που βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο τυποποιείται όλο και περισσότερο προϊόν. Κάτι που είναι το ζητούμενο ώστε να αποκτήσει το προϊόν μια διαχρονική υπεραξία και όχι μια πρόσχερη. Αυτό είναι που επιζητούμε. Η τυποποίηση του προϊόντος είναι αυτό που θα δώσει μια διαχρονική υπεραξία των προϊόν και συνάμα ένα κίνητρο στον παραγωγό να μπορεί να συνεχίσει να παράγει. Αισιόδοξο είναι αυτό και πράγματι, ειδικά το ελαιόλαδο τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία, έχει περιοριστεί το φαινόμενο της εξαγωγής χ μαλαδιού. Αν και βεβαίως παραμένει, έχουμε δυσάρεστες τέτοιες περιπτώσεις ακόμα. Βεβαίως και έχουμε, θα σας πω όμως το πολύ απλό που φαίνεται και από τον παγκρίτιο διαγωνισμό ελαιολάδου που κάνουμε, η Περιφέρεια Κρήτης, τη συνεργασία με την Αγροδιατροφική Σύμβαση, τους φορείς του ελαιολάδου. Σας παρακαλώ λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο του ακουστικού.
αυτό αποδεικνύεται από την πολύ καλή δουλειά που γίνεται και όσον αφορά το ελαιόλαδο, που είναι η ναυαρχίδα του προϊόντος για την Κρήτη, ένα εθνικό προϊόν για την Κρήτη, το ελαιόλαδο, που βλέπουμε ότι παίρνουν μέρος πάρα πολλές επιχειρήσεις που τυποποιούν προϊόντα, που τυποποιούν το προϊόν. Γιατί στο διαγωνισμό ελαιόλαδο παίρνουν μέρος μόνο επιχειρήσεις που το τυποποιούν το προϊόν. Και βλέπουμε ότι τα ελαιόλαδα τα οποία φέρνουν ως δείγματα είναι πάρα πολύ υψηλής ποιότητας. Εμείς κάνουμε για 9 χρόνια τον παγκρίτο διαγωνισμό ελαιολάδου και βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο βελτιώνεται ακόμα περισσότερο η ποιότητα. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να τυποποιείται το προϊόν και να έχουμε ένα ποιοτικό προϊόν ανταγωνιστικό, ικανό να μπορούμε να το διαθέσουμε και στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά. Πρόσφατα πιστοποιήσατε και το υπεραστικό χτέλ Ανατολικής Κρήτης. Το σήμα του κριτικού μπακάλικου βρίσκεται εκεί και τα εκατομμύρια των επισκεπτών Ελλήνων και ξένων τουριστών έχουν πλέον τη δυνατότητα και να γευτούν αλλά και να αγοράσουν κριτικά τυποποιημένα προϊόντα. Βεβαίως, κύριε Βαρδάκη, θα ήθελα να ευχαριστήσω το χτέλ, γιατί και το κριτικό μπακάλικο πιστοποιήσαμε στον χώρο αυτό, και το κριτικό δεκαθιανό και την κριτική κουζίνα. Οπότε οι χιλιάδες των επισκεπτών που πάνε κάθε χρόνο από το χτέλ, και ντόπιοι αλλά και επισκέπτες τουρίστες, μπορούν να δουν την κριτική διατροφή, τα κριτικά προϊόντα, να τα αγοράσουν, να τα γευτούν. Κάτι το οποίο θέλουμε, να δώσουμε δυνατότητα στους τόσους επισκέπτες που έχει το νησί μας να μπορούν να γευτούν και να δοκιμάσουν τα προϊόντα μας, να δουν τη διατροφική τους αξία και τη μοναδική τους γεύση και μετά να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές των προϊόντων μας στις χώρες τους. Είναι κάτι που ζητούμε χρόνια, αυτή η διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό, και θα μου πείτε, μπορούμε να ανταγωνιστούμε τα εισαγόμενα προϊόντα, το ένταμ, το γκούντα, το εισαγόμενο αρνί? Σίγουρα δεν μπορούμε, κύριε Βαρδάκη, να ανταγωνιστούμε σε θέμα οικονομίας, όμως εκεί που πρέπει να στοχεύσουμε εμείς είναι στην ποιότητα. Και να πούμε ότι εδώ έχουμε μια άλλη επιλογή, η οποία έχει άλλη διατροφική αξία, έχει άλλη γεύση, και να φτάσουμε στο σημείο εκείνο που ο καταναλωτής, ο τουρίστας, ο επισκέπτης να είναι σε θέση να δώσει κάτι το παραπάνω για να επιλέξει αυτό το προϊόν. Εκεί πρέπει να στοχεύσουμε. Πιάσατε τώρα το ευαίσθητο θέμα της ακρίβειας και εγώ θα κάνω το ερώτημα. Μου έλεγε πρόσφατα ένας καταναλωτής Ηρακλειώτης ότι αναγκάζομαι πλέον να αγοράζω ένταμ και γκούντα στα παιδιά μου, γιατί δεν έχω τη δυνατότητα την οικονομική να πληρώνω την κριτική γραβιέρα, την κεφαλογραβιέρα 17 και 18 ευρώ το κιλό. Εδώ έχουμε θέμα. Εδώ, κύριε Βαρδάκη, θα έπρεπε την πολιτεία και ειδικά στα πρωτογενή της προϊόντα θα έπρεπε να έχει μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αυτά καταναλωτικά αγαθά, ώστε να μην βγαίνουν και εκτός αγοράς τα προϊόντα μας και να διευκολυνθούν και οι πολίτες να μπορούν να αγοράζουν τα πραγματικά ποιοτικά τοπικά μας προϊόντα. Αυτή θα έπρεπε να είναι η διέξοδο. Φυσικά και η γραβιέρα, όπως το λέτε, γιατί το γάλα αυτή τη στιγμή αγοράζεται από τον παραγωγό στο 1,20, 1,30. Γιατί και ο παραγωγός από την άλλη, με τις ζωοτροφές και με το μεγάλο κόστος παραγωγής, δεν μπορεί να τα ανταπεξέλθει διαφορετικά. Και είναι νομοτελειακά φτάνει η τιμή της γραβιέρας εκεί πέρα. Βέβαια, είναι κάτι που πρέπει να ελέγξει η πολιτεία, γιατί διακρίνουμε μια μεγάλη διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης στο χονδρέμπορο μέχρι να φτάξει το ράφι. Δηλαδή, για τους μεσάζοντες, στα στάδια των μεσαζόντων είναι πολλά. Βεβαίως. Πρέπει να δούμε το θέμα των μεσαζόντων. Μήπως υπάρχει ασχροκέρδεια. Να μην την πληρώνει μόνο ο παραγωγός και ο καταναλωτής. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να ελεγχθούν. Το δεύτερο, πρέπει να ελέγξει η πολιτεία, γιατί όταν λέμε ανταγωνιστικά προϊόν, ξέχασα να πω ένα ακόμη παράγοντα. Ανταγωνιστικό προϊόν σημαίνει προστασία του προϊόντος. Δεν γίνεται ο παραγωγός, ο μεταποιητής, να κάνει τόσο κόπο να βγάλει ένα ποιοτικό προϊόν και από την άλλη, με τυχόν προσμίξεις, ελληνοποιήσεις κτλ., να απαξιώνει το προϊόν. Πρέπει λοιπόν η πολιτεία να ενισχύσει τους ελεκτικούς μηχανισμούς ώστε να αποτρέπονται τέτοια φαινόμενα. Κύριε Τσεδάκη, κίνδυνο στο θέμα αυτό το σημαντικό και δίπλα, μπορεί να μιλάμε για ώρες. Να ρωτήσω, οι ξενοδόχοι της Κρήτης έχουν κατανοήσει τη σημαντικότητα της παρουσίας του κριτικού δεκατιανού, του κριτικού προϊόνου? Πώς ανταποκρίνεται στο κάλεσμα της περιφέρειας Κρήτης? Κύριε Βαρδάκη, νομίζω ότι αρχίζει και οριμάζει αυτό το πράγμα σιγά-σιγά, αυτό που λέμε διασύνδεση αγροδιατροφικού τομέα με τις ξενοδοχειακές μονάδες. Γιατί και αυτοί έχουν καταλάβει ότι αναδεικνύοντας την κριτική διατροφή, στην ουσία αναβαθμίζουν το τουριστικό του προϊόν, αναβαθμίζουν γενικότερα τις υπηρεσίες του. Εμείς λοιπόν κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια σε αυτό, όμως πρέπει και η πολιτεία να
συνδέσει με κάτι κίνητα. Ποια μπορεί να είναι τα κίνητα αυτά. Είτε φορολογικά μπορεί να είναι για τα ξενοδοχεία τα οποία χρησιμοποιούν τοπικά προϊόντα, είτε επιπλέον μοριοδότηση μπορεί να είναι σε διάφορα προγράμματα τα οποία συμμετέχουν όταν καταναλώνουν τοπικά προϊόντα. Είδαμε ότι αυτό, ότι παίρνοντα το τοπικό σήμα του κάθε ξενοδοχείου που βοηθάει στην αυτοτεροποίησή του, βλέπουμε ότι μετράει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι όμως πολύ σημαντικό να δώσουμε τη δυνατότητα να τα δοκιμάσει ο τουρίστης μετά να τα ψάχνει. Δηλαδή θα αναγκάζονται και οι ίδιοι οι ξενοδόχοι, οι φόροι μαζικής εστίασης να τα έχουν. Και εγώ θέλω να κάνω ένα κάλεσμα και στους ίδιους τους πολίτες, σε όλους τους πολίτες, γιατί όλοι είμαστε δυνάμοι καταναλωτές, πέρα των ξενοδοχείων και στον ταβέρνα που πάμε, να ζητάμε το τυποποιημένο ελαιόλαδο. Να ζητάμε το κρασί μας, να ζητάμε τα τυροκομικά μας. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κίνημα που να αγωνιά για τα τοπικά μας προϊόντα. Χωρίς δυναμικό αγροδιατροφικό τομέα είμαστε ευάλωτοι στα χώρα. Αν δεν έχουμε αγροδιατροφική αυτονομία και ενεργειακή αυτονομία στα χώρα, είμαστε ευάλωτοι. Λοιπόν, πρέπει να δουν κίνητρα, να παράξουμε, να μεγαλώσουμε την παραγωγή μας, να έχουμε μια ποιοτική παραγωγή και να μπορούμε να δίνουμε εύκολα τα προϊόντα που θα έχουν ποιότητα, έθνη κατανάλωση. Και η ποιότητα είναι συνυφασμένη και με την τιμή. Γιατί όταν υπάρχει ποιότητα, θα έχει η δυνατότητα και θα το κάνει και με όρεξη ο άλλος να δώσει το κάτι παραπάνω. Βρίσκω τώρα την ευκαιρία να μιλήσουμε και για την πολιτική. Είστε κοντά στον πρόεδρο, τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι Ηρακλειώτης και κριτικής καταγωγής. Έχετε συχνά το προνόμιο, με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, να συνομιλείτε μαζί του. Κύριε Δεδάκη, ποιο είναι το διακύβευμα των εθνικών εκλογών για το ΠΑΣΟΚ? Κύριε Βαρδάκη, το διακύβευμα των εθνικών εκλογών είναι να μπορέσουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα στη χώρα. Να μπορέσουμε να αλλάξουμε κάποια κακό κείμενα και νοοτροπίες που έκαναν τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα τη νέα γενιά να πέσει από την πολιτική. Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα ώστε η πολιτική να θεωρείται μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Και σε πάρα πολλά σημαντικά θέματα έχουμε ένα πολιτικό πρόγραμμα μετά από καιρό. Έχουμε ένα πρόγραμμα σοσιαλδημοκρατικό σαν ΠΑΣΟΚ που βάζουμε 10 βασικά σημεία. Δηλαδή θέλουμε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, υγεία, παιδεία. Θέλουμε να δούμε τον εργαζόμενο, γιατί χωρίς εργαζόμενο δεν υπάρχει αγροτική παραγωγή, χωρίς εργαζόμενο δεν υπάρχει τουριστικό τομέα. Είμαστε μια χώρα που χρειαζόμαστε, όπως βλέπουμε, εργατικό προσωπικό και δεν έχουμε. Δεν μπορούμε να μας δούμε την παραγωγή, δεν θα μπορέσουν οι ξενοδόχοι, ο τουρισμός, να βγουν οι υπηρεσίες που χρειάζονται το καλοκαίρι. Να δούμε το θέμα της υγείας, που είναι πάρα πολύ βασικό για η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ιδιαίτερα με τον τελευταίο νόμο, προσπαθεί να ιδιωτικοποιήσει ακόμα περισσότερο αυτό το δημόσιο αγαθό. Εμάς είναι προτεραιότητά μας το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που το έχασε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και θα δώσουμε μεγάλη προτεραιότητα σε αυτό, ώστε να έχουμε ένα ισχυρό δημόσιο νοσοκομείο, το οποίο να είναι αθεκτικό σε οποιαδήποτε μελλοντική κρίση. Ένα δεύτερο θέμα είναι τα κόκκινα δάνεια, το ιδιωτικό χρέος και οι τράπεζες. Εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε όχι τους στρατηγικά κακοπληρωτές, κύριε Βαρδάκη, που πήγαν και πήραν ενδεχομένως ένα στεγαστικό δάνειο και δεν ξαναρώτησαν την τράπεζα. Όμως κάποιοι άνθρωποι δεν άντεξαν. Επιχειρηματίες, μεμονωμένα πρόσωπα, δεν άντεξαν λόγω της κρίσης, λόγω των συνθηκών. Κάποιοι πήραν 100.000 ευρώ δάνειο, έχουν πληρώσει τα 80 και τώρα είναι 200. Λοιπόν, πρέπει να ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Ποιοι είναι στρατηγικά κακοποιητές και ποιοι δεν άντεξαν, για να τους δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία κατά αξιοπρέπεια. Αλλά πρέπει να πούμε τα πράγματα ως έχουν. Το ΠΑΣΟΚ ήταν το μόνο κόμμα που το 2010 προστάτευσε την πρώτη κατοικία με το 38-69 το 2010. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία δεν τον ψήφισαν τον νόμο αυτό. Ήρθε μετά ο ΣΥΡΙΖΑ, καταργεί τον νόμο αυτό και φέρνει ένα νέο νόμο που στην ουσία βάζει τα φαντ στις τράπεζες και αγοράζουν τα δάνεια στο 10-20% της αξίας τους και τώρα ψάχνουν από τους πολίτες το 80%. Αυτά τα πράγματα είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα δούμε και αυτό που θέλω να καταλάβει ο ελληνικός λαός και ο κόσμος που μας ακούει είναι ότι ο πρόεδρος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και το λέω επειδή τον ξέρω προσωπικά και τον ξέρουμε και εδώ στο Ηράκλειο γιατί κατάγεται από εδώ, ο πρόεδρος
Ο Νίκος θα δουλέψει. Το Πασόκ είναι εγγυητής του προγράμματός μας. Αυτά που λέμε τώρα θα αποτελούν πράξη την επόμενη μέρα. Για ένα καλύτερο αύριο για τους πολίτες. Να σας ρωτήσω, ένα μεγάλο θέμα αγκάθι που απασχολεί την πλειοψηφία των πολιτών αυτής εδώ της χώρας είναι το θέμα της ακρίβειας, που ο κόσμος, ο εργαζόμενος έχει τσουρουφλιστεί από αυτή. Είμαστε τώρα σε μία περίοδο, σε μία κατάσταση που από τη μία βλέπουμε να απομειώνεται δραστικά ο πληθωρισμός, αλλά την ίδια ώρα να αυξάνονται οι τιμές. Αυτό το παράδοξο το βλέπω μόνο στην Ελλάδα. Εσείς το θέμα αυτό της ακρίβειας πώς θα το αντιμετωπίσετε ως κόμμα? Εμείς, κύριε Βαρδάκη, από την πρώτη στιγμή καταθέσαμε κοστολογημένες προτάσεις που είπαμε πλαφό στη λιανική τιμή του ρεύματος. Είπαμε μείωση του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά και ιδιαίτερα στα πρωτογενή προϊόντα της χώρας, ώστε να μην τρέφουμε τον κόσμο σε υποδιέστερες ποιότητας προϊόντα εισαγόμενα. Είπαμε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα κάστρα για όσο καιρό τουλάχιστον διαρκεί αυτή η κρίση. Είπαμε να δοθεί μια γενναία στήριξη στους αγρότες και κτηνοτρόφους για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρωτόγνωρο κόστος παραγωγής. Και θα μου πείτε πού θα βρίσκαμε τα λεφτά, όπως μας ρώτησαν τότε η Νέα Δημοκρατία. Εμείς, κύριε Βαρδάκη, θα φορολογούσαμε από την πρώτη στιγμή τα υπερκέρδη των παροχών ενέργειας. Όχι αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία που καθυστέρησε να το κάνει, δεν το έκανε στο βαθμό που θα έπρεπε. Και μετά του έδινε και επιδότηση πίσω. Εμείς, κύριε Βαρδάκη, θα φορολογούσαμε από την πρώτη στιγμή τα υπερκέρδη των τραπεζών από τη διαφορά επιτοκίου καταθέσεων με το επιτοκίου δανεισμού, που βγαίνει μετά από τόσο καιρό και προεκλογικά τώρα η Νέα Δημοκρατία και λέει ότι παγώνει τα επιτόκια. Εμείς, κύριε Βαρδάκη, δεν θα προσλαμβάναμε χίλιους πανεπιστημιακούς αστυνομικούς. Πού είναι τώρα αυτοί οι πανεπιστημιακοί αστυνομικοί, όταν έχουμε τους περισσότερους κατά κεφαλήν αστυνομικούς στη χώρα, που θα μπορούσε με μια φύλαξη security να καλούν την αστυνομία όποτε χρειάζεται να παρεβαίνει στο δημόσιο πανεπιστήμιο? Εμείς, κύριε Βαρδάκη, δεν θα βάζαμε το συντελεστή φορολόγηση όσον αφορά τη γονική παροχή στα 800.000 ευρώ ανά άτομο, δηλαδή σε μια τετραμελή οικογένεια 3,2 εκατομμύρια ευρώ, γιατί είναι προφανές ότι αυτό δεν αφορά το μικρομεσαίο και πιο ευάλωτο, αφορά τους λίγους ισχυρούς. Λοιπόν, εμάς η προτεραιότητα είναι αυτά τα νεάλες που θα δίνουν το δημοσιονομικό χώρο για να βοηθήσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν περισσότερη ανάγκη. Ο εκλογικός πήχης του ΠΑΣΟΚ για την Κρήτη ποιος είναι, παρακαλώ? Κοιτάξτε, ο εκλογικός πήχης του ΠΑΣΟΚ για την Κρήτη, γιατί από εδώ θα δώσουμε το μήνυμα της νίκης. Γι' αυτό ερωτώ. Θα ανατρέψουμε τους πολιτικούς σχετισμούς. Είναι, νομίζω ότι σε επίπεδο Κρήτης να διπλασιάσουμε τις δυνάμεις μας. Είναι μια προσωπική άποψη αυτή που νομίζω ότι μπορεί να είναι και εφικτή, να διπλασιάσουμε και περαιτέρω τις δυνάμεις μας στο επίπεδο της Κρήτης. Πάνω από το διπλάσιο. Εννοείται διπλάσιο να πάει. Σε σχέση με αυτό που είχαμε, το 2019. Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα, γιατί όλους τους ερωτώ, είτε κυβερνητικούς, είτε στην αξιωματική αντιπολίτευση, είτε ευρύτερα στην αντιπολίτευση. Κυβέρνηση, όπως δείχνουν τα πράγματα, με την απλή αναλογική, δεν θα έχουμε από την πρώτη Κυριακή. Πάμε για τη δεύτερη. Τι γίνεται ποιο είναι το σενάριο που εσείς πιθανά διαβλέπετε να συμβαίνει στις μεθεπόμενες εθνικές εκλογές? Κύριε Βαρδάκη, δεν είναι σωστό να κουβεντιάζουμε για τις δεύτερες εθνικές εκλογές όταν καλούμε το ελληνικό λαό στις 21 Μαΐου να ψηφίσει, πριν δούμε την ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού, κάτι το οποίο η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί αντιθεσμικά. Δεν είναι δυνατόν να λέει ότι σαν να μην υπάρχουν πρώτες εκλογές και πάω στις δεύτερες. Ο κύριος Τσίπρας λέει δεν κάνω κυβέρνηση των ηττημένων, παρόλο που είναι αυτό που ψήφισε την απλή αναλογική. Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Σαδουλέτη λέει το εξής ξεκάθαρο και το λέει και πριν τις εκλογές. Λέει δώστε μου δύναμη, ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό, ώστε να μπορέσω να κάνω πράξη, να βάλω στην ατζέντα της συζήτησης το πρόγραμμά μου, που θα είναι μια προγραμματική σύνδεση, μια προγραμματική συμφωνία γραμμένη στην πέτρα. Δηλαδή, εμείς ζητάμε σταθερότητα από τις πρώτες εκλογές. Πρώτα, ισχυρό ποσοστό. Δεύτερο, προγραμματικές συγκλίσεις για να έχουμε σταθερότητα στη χώρα από την πρώτη Κυριακή και μετά να δούμε και τα πρόσωπα. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν είναι σωστό να μιλάμε αυτή τη στιγμή. Τι θα γίνει στις δεύτερες εκλογές? Άρα λέτε με την προγραμματική σύγκληση με τον ΣΥΡΙΖΑ, να υποθέσω, δεν μου το ξεκαθαρίζετε αυτό, με ποιο κόμμα θα γίνει η προγραμματική σύγκληση? Όπως είπε ο πρόεδρος,
κουβεντιάσουν με τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου, προφανώς τα πλήν του Βαρουφάκη και του Μέρα 25 που διακινδύνεται την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και προφανέστατα χωρίς τον Μητσοτάκη Πρωθυπουργό και τον Τσίπρα. Νομίζουμε ότι είναι δύο πρόσωπα τα οποία έχουν κριθεί στο ελληνικό λαό. Είδαμε την τελευταία δεκαετία ότι επέζησαν στο διχαστικό λόγο, ασυγενωμένοι από τα διμνημόνια, που είπαν για διμνημόνια ή με τα ζάπια ή δεν με τις πλατείες και μετά τα έκαναν γαργάρα και πέρασαν χειρότερα μνημόνια. Είδαμε την υποβάθμιση των δημοκρατικών θεσμών, ή μεν με τις ελληνικές εκτροπές, τα πλαστά δημοψηφίσματα, το κλείσιμο των τραπεζών, την παρέμβαση στις τηλεοπτικές άδειες με τον νόμο, με την παρέμβαση του Νίκου του Παπά. Από την άλλη, ο Μητσοτάκης με τις υποκλοπές, με τις απευθείας αναθέσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κύριε Βαρδάκη, αυτή τη στιγμή οι δημοσιογράφοι, και δεν μιλώ για εσάς, στα περιφερειακά μέσα, για να μην παρεξηγηθώ, έχουν καταντήσει, δηλαδή τα κεντρικά μέσα έχουν καταντήσει ένα κυβερνητικό εκπρόσωπο. Το λέω με πολύ λύπη. Λοιπόν, νομίζω θα πάμε σε μια προεκλογική περίοδο και οι μέσα θα λένε δηλαδή, πώς διαχειρίστηκαν τις κρίσεις. Είχαμε τραγωδίες. Οι μέσα θα λένε για Τέμπη, οι άλλοι θα λένε για Μάτι. Οι μέσα θα λένε για Βόρεια Εύβοια, οι άλλοι θα λένε για Μάδρα. Άλλοι θα λένε για την Αττική Οδό. Δηλαδή, δεν έχουν όριο αυτά τα οποία ζήσαμε την τελευταία δεκαετία. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να αλλάξουμε σελίδα, να γίνουν άλλα πράγματα, να έχουμε ισχυρούς θεσμούς, ένα κράτος δικαίου, δημοκρατία στη χώρα μας, με ένα πρόγραμμα σοσιαλδημοκρατικό που θα δώσει βάρος, όπως είπαμε, στο κοινωνικό κράτος. Να δούμε τη νέα γενιά, μια παιδεία με επαγγελματικό προσανατολισμό. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Και να πούμε για την περιφέρεια της Κρήτης. Δεν γίνεται μια σχολή τουριστικών επαγγελμάτων δημόσια, να απαξιώνεται έτσι, όταν έχουμε τόση ανάγκη από στελέχη του τουρισμού στην Κρήτη. Έχει πρώτες σχολές που απαξιώνται ένα σχολή γεωπονίας. Πρέπει να έχουμε ένα επαγγελματικό προσανατολισμό. Τι στελέχη θέλουμε να βγάλουμε? Θέλουμε ένα ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι έχουμε μια άλλη ατζέντα. Νομίζω ότι μετά από τόσο διχαστικό λόγο χρειάζεται ο τόπος μια δύναμη που θα ενώσει το ελληνικό λαό. Πέρα από τα τοξικά δίπολα, τις ακραίες ρητορίες, είδαμε και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Πρέπει να ενώσουμε το ελληνικό λαό με ισχυρούς θεσμούς, ισχυρή δημοκρατία, με διαφάνεια και δικαιοσύνη, όπως βλέπετε. Και να πούμε και το άλλο. Σημάδια διαφθοράς μπορούν να έχουν όλα τα κόμματα. Και έχουν όλα τα κόμματα. Το σημαντικό, κύριε Βαρδάκη, είναι ποια είναι η αντιμετώπιση του. Ποια είναι η ακαριαία αντιμετώπιση των πολιτικών αρχηγών απέναντι σε θέματα διαφθοράς. Και είδαμε πώς συμπεριφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τέτοια θέματα με μηδενική ανοχή και βλέπουμε πώς συμπεριφέρθηκε ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, εμείς έχουμε μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη νοοτροπία. Θέλουμε να ξανακουμπήσουμε τη νέα γενιά, η οποία ειδικά είναι αυτή η οποία αποστασιοποιήθηκε από τα κοινά και φυσιολογικό είναι. Και θέλουμε εδώ να κάνουμε ένα αγώνα, ένα δυναμικό αγώνα, όλα τα στελέχη της παράταξης, παλιά και νέα, η εμπειρία με την ανανέωση, ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Το ΠΑΣΟΚ να ξαναέρθει στο πολιτικό προσκήνιο, γιατί χρειάζεται για το αύριο της χώρας. Κύριε Τζεδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνέντευξη και στο προσεχές χρονικό διάστημα θα έχουμε και πάλι την ευκαιρία. Γιατί είναι μακρά ακόμα η προεκλογική περίοδος, να τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Ευχαριστώ, κύριε Βαρδάκη, να είστε καλά.